Αγαπητοί σύντροφοι, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας, που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, του πρώτου εργατικού κράτους που για 70 χρόνια αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη πως υπάρχει εναλλακτική λύση για τους λαούς, πως μπορεί η εργατική τάξη, ανατρέποντας την αστική εξουσία, να δημιουργήσει τα δικά της όργανα εξουσίας, να κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, να οργανώσει την οικονομία με βάση τις λαϊκές ανάγκες με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Η Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας αποφάσισε να διοργανώσει τη σημερινή τηλεδιάσκεψη με θέμα τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης, καλώντας τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας να ανταλλάξουν σκέψεις για την ίδρυση, την πορεία και τις αιτίες διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Σας καλωσορίζουμε και πάλι όλους και δίνουμε το λόγο στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για την εισαγωγική παρέμβαση. Καλημέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Φέτος, στις 30 Δεκέμβρη του 2022, θα συμπληρώνονταν 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που έγινε στις 30 Δεκέμβρη του 1922. Αυτά τα 100 χρόνια που πέρασαν από εκείνη την ιστορική στιγμή θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε απαντώντας ταυτόχρονα σε ορισμένα συγκεκριμένα κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, επέδρασε η ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης μετά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση θετικά ή όχι για τους λαούς και τις εθνότητες της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και για τους λαούς όλου του κόσμου? Δεύτερον, ήταν όλη αυτή η πορεία ανωδική, θετική, σε όλες τις εκφάνσεις της, χωρίς λάθη, αδυναμίες, αστοχίες, πισωγυρίσματα? Εάν όχι, πού οφείλονται αυτά τα αρνητικά που εντοπίζονται, γιατί προκλήθηκαν? Αυτά είναι που επέδρασαν και οδήγησαν τελικά στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά είναι που οδήγησαν στην ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος. Τρίτον, έγινε ο κόσμος καλύτερος ή χειρότερος μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης? Ωφελήθηκαν ή ζημιώθηκαν οι λαοί του κόσμου από το πρώτο αυτό μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα της ανθρωπότητας, που από έφοδο στον ουρανό μετατράπηκε σε τραγικό κατρακύλισμα στη σκοτεινιά του Άδη? Γενικά, βρίσκονται μακριά από τη λογική μας οι περιοδιολογήσεις. Επιτρέψτε μου όμως να μην τις αποφύγουμε, αποτιμώντας αντικειμενικά αυτά τα 100 χρόνια που πέρασαν από τότε, δηλαδή από το 1922 έως σήμερα, το 2022. Φυσικά, πριν από αυτά, προηγήθηκε μια ολόκληρη περίοδος κατά την οποία η ανάπτυξη του καπιταλισμού και η πάλη των τάξεων έφερε νομοτελειακά τον κομμουνισμό στο ιστορικό προσκήνιο. Από το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος των Μάρξ Έγγελς το 1848 και την πρώτη Προλεταριακή Επανάσταση της Παρισινής Κομμούνας το 1871 έως την επιτυχία της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία το 1917. Η Επανάσταση του 1917 αποτέλεσε την αφετηρία ενός από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του πολιτισμού στην ιστορία της ανθρωπότητας, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, μια επανάσταση που επικράτησε μέσα από την καθοδήγηση του κόμματος του Λένιν στη Ρωσία, με τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη ενάντια του, μέσα από τη συμμαχία της Αντάντ, με επέμβαση για το πνίξιμο της Επανάστασης, με ένα άγριο εμφύλιο πόλεμο από την παλιά εξουσία, τους ιδιοκτήτες του πλούτου και την τελική νικηφόρα επικράτησή της, έως την ίδρυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στο τέλος του 1922. Κι έτσι
ξεκίνησε η νέα ιστορική πορεία της Σοβιετικής Ένωσης από τις 30 Δεκέμβρη του 1922 έως τις 26 Δεκέμβρη του 1991, οπότε και η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο κατέβηκε από το Κρεμλίνο με την ελπίδα πλέον της ανθρωπότητας να φεύγει από το φάρο τη Σοβιετική Ένωση που φώτιζε όλες αυτές τις δεκαετίες τους λαούς και να περνάει η ελπίδα ξανά και αποκλειστικά μόνο στην πάλη των λαών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνολικά αυτά τα 69 χρόνια της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης, παρά τα όποια προβλήματα, το σοσιαλιστικό σύστημα απέδειξε την ανωτερότητα του σοσιαλισμού έναντι του καπιταλισμού, τα τεράστια πλεονεκτήματα που παρέχει για την εργασία και τη ζωή των ανθρώπων. Η Σοβιετική Ένωση και το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα αποτέλεσαν το μόνο πραγματικό αντίβαρο στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης στην αντιφασιστική νίκη των λαών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν καθοριστικός. Τα σοσιαλιστικά κράτη έδωσαν ιστορικά παραδείγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης σε λαούς που αγωνίζονταν ενάντια στην εκμετάλλευση, στην ξένη κατοχή, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Συνέβαλαν αποφασιστικά στην κατάλυση του αποικιοκρατικού συστήματος και τον περιορισμό των πολεμικών συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Η κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς, άνοιξε το δρόμο για την παραγωγή και την ανάπτυξη των επιστημών με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Έτσι, όλοι είχαν εξασφαλισμένη εργασία, δημόσια δωρεάν ιατρική περίθαλψη, παιδεία, παροχή φθηνών υπηρεσιών από το κράτος, κατοικία, πρόσβαση στην πνευματική και πολιτιστική δημιουργία. Η ριζική εξάλληψη της τρομερής κληρονομιάς του αναλφαβητισμού σε συνδυασμό με την άνοδο του γενικού επίπεδου μόρφωσης και ειδίκευσης και ο εκμηδενισμός της ανεργίας αποτελούν μοναδικά σοσιαλιστικά επιτεύγματα. Στη Σοβιετική Ένωση οι ώρες εργασίας ήταν από τις λιγότερες στον κόσμο. Σε όλους τους εργαζόμενους εξασφαλίζονταν ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και ετήσιες άδειες με αποδοχές. Διευρύνθηκε ο μη εργάσιμος χρόνος. Άλλαξε το περιεχόμενό του. Η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων ήταν φροντίδα πρώτης προτεραιότητας του σοσιαλιστικού κράτους. Δημιουργήθηκε το καθολικό σύστημα συνταξιοδότησης με σημαντικό επίτευγμα το χαμηλό όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, 55 χρόνια για τις γυναίκες, 60 για τους άνδρες. Η σοσιαλιστική εξουσία έθεσε τις βάσεις για την κατάργηση της ανισοτιμίας της γυναίκας, ξεπερνώντας τις τεράστιες δυσκολίες που αντικειμενικά υπήρχαν. Εξασφάλισε στην πράξη τον κοινωνικό χαρακτήρα της μητρότητας, την κοινωνική φροντίδα για το παιδί. Η αστική και οπορτουνιστική προπαγάνδα, μιλώντας για αντιδημοκρατικά και ανελεύθερα καθεστώτα, προβάλλει τις έννοιες δημοκρατία και ελευθερία με το αστικό τους περιεχόμενο. Ταυτίζει τη δημοκρατία με τον αστικό κοινοβουλευτισμό, την ελευθερία με τον αστικό ατομισμό και την ατομική καπιταλιστική ιδιοκτησία. Το πραγματικό όμως περιεχόμενο της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον καπιταλισμό είναι ο οικονομικός καταναγκασμός της μισθωτής σκλαβιάς, η δικτατορία του κεφαλαίου γενικά στην κοινωνία και ειδικά μέσα στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Η Οκτωβριανή Επανάσταση εγγενίασε τη διαδικασία ισοτιμίας εθνών και εθνοτήτων στο πλαίσιο ενός τεράστιου πολυεθνικού κράτους και έδωσε την κατεύθυνση επίλυσης του εθνικού προβλήματος με την εξάλληψη της εθνικής καταπίεσης σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της. Η προσφορά και η υπεροχή της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση πρέπει να κριθεί σε συνάρτηση
με την ιμπεριαλιστική στρατηγική περικύκλωσής της, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, συνεχή εμπόδια και απειλές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρώτη περίοδος της σοσιαλιστικής οικοδόμησης μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως βασικό πρωταρχικό στόχο την εξάλληψη της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, τη σχεδιασμένη αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που κληροδότησε ο καπιταλισμός και όξινε η ιμπεριαλιστική περικύκλωση και επέμβαση. Εκείνη τη χρονική περίοδο η Σοβιετική εξουσία θεαματικά μείωσε τη βαθιά ανισομετρία που κληρονόμησε η Επανάσταση από την Τσαρική Αυτοκρατορία. Στην περίοδο 1917-1940 η Σοβιετική εξουσία γενικά σημείωσε επιτυχίες. Πραγματοποίησε τον εξηλεκτρισμό, την εκβιομηχάνηση της παραγωγής, την επέκταση των μεταφορών, την εκμηχάνηση μεγάλου μέρους της αγροτικής παραγωγής. Ξεκίνησε τη σχεδιοποιημένη παραγωγή και πέτυχε θεαματικούς ρυθμούς ανάπτυξης της σοσιαλιστικής βιομηχανικής παραγωγής. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική ανόρθωση, η σοσιαλιστική οικοδόμηση μπήκε σε νέα φάση. Το κόμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με νέες απαιτήσεις και προκλήσεις. Ο σημείος στροφής ξεχωρίζει το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης το 1956, επειδή σε αυτό υιοθετήθηκαν μια σειρά οπορτουνιστικές θέσεις για τα ζητήματα της οικονομίας, της στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος και των διεθνών σχέσεων. Άλλαξε ο συσχετισμός στη διαπάλη που διεξαγόταν όλη την προηγούμενη περίοδο με στροφή υπέρ αναθεωρητικών οπορτουνιστικών θέσεων στο 20ο συνέδριο, με αποτέλεσμα το κόμμα σταδιακά να χάνει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Για τα προβλήματα που ανέκυπταν στην οικονομία χρησιμοποιήθηκαν ως λύσεις τρόποι και μέσα που ανήκαν στο παρελθόν. Με την προώθηση της αγοραίας πολιτικής, αντί να ενισχύονται η κοινωνική ιδιοκτησία, ο κεντρικός σχεδιασμός, η ομογενοποίηση της εργατικής τάξης με διεύρυνση της ικανότητας και δυνατότητας για πολυειδίκευση, για εναλλαγές στον τεχνικό καταμερισμό εργασίας, η εργατική συμμετοχή στην οργάνωση της εργασίας, ο εργατικός έλεγχος από κάτω προς τα πάνω, άρχισε να δυναμώνει η αντίστροφη τάση. Σε αυτό το υπόβαθρο σταδιακά υποχώρησε το επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης. Χάθηκε η προηγούμενη εμπειρία και αποτελεσματικότητα που είχε το εργοστασιακό Σοβιέτ, το σταχανοφικό κίνημα στον έλεγχο της ποιότητας, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και διεύθυνση, στις ευρεσιτεχνίες για εξοικονόμηση υλών και χρόνου εργασίας και άλλα. Η θεωρητική διολίσθηση και η αντίστοιχη πολιτική οπισθοχώρηση στη Σοβιετική Ένωση ήρθε σε μια νέα φάση όπου οι παραγωγικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε ανώτερο επίπεδο και απαιτούσαν αντίστοιχη ανάπτυξη του κεντρικού σχεδιασμού. Δηλαδή, ήταν όριμη η ανάγκη εμβάθυνσης των σοσιαλιστικών σχέσεων. Στη δεκαετία του 1980, ο οπορτουνισμός με την Περεστρόικα ολοκληρώθηκε σε προδοτική αντεπαναστατική δύναμη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σοσιαλιστική οικοδόμηση είναι μια ενιαία διαδικασία, η οποία ξεκινά με την κατάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη. Αρχικά διαμορφώνεται ο νέος τρόπος παραγωγής, ο οποίος επικρατεί βασικά με την ολοκληρωτική κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων, της σχέσης κεφαλαίου μισθωτής εργασίας. Στη συνέχεια, οι νέες σχέσεις επεκτείνονται και βαθαίνουν. Αναπτύσσονται οι κομμουνιστικές σχέσεις και ο νέος άνθρωπος σε ένα ανώτερο επίπεδο που κατοχυρώνει την ανεπίστρεπτη κυριαρχία τους, εφόσον
έχουν καταργηθεί οι καπιταλιστικές σχέσεις παγκόσμια ή τουλάχιστον στις αναπτυγμένες και στις βαρύνουσες στο ιμπεριαλιστικό σύστημα χώρες. Στη σοσιαλιστική πορεία εμπεριέχεται η δυνατότητα αντιστροφής της και οπισθοδρόμησης προς τον καπιταλισμό. Η οπισθοδρόμηση δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο στην κοινωνική εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση αποτελεί προσωρινό φαινόμενο στην ιστορία της. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κανένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα δεν εδραιώθηκε μια και έξω στην ιστορία. Το πέρασμα από μια κατώτερη φάση ανάπτυξη σε μια ανώτερη δεν ήταν πάντα ευθύγραμμη ανωδική διαδικασία. Αυτό αποδεικνύει και η ίδια ιστορία επικράτησης του καπιταλισμού. Η διαμόρφωση του κομμουνιστικού τρόπου παραγωγής ξεκινά με την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με τον κεντρικό σχεδιασμό, την κατανομή του εργατικού δυναμικού στους διάφορους κλάδους, τη σχεδιασμένη κατανομή του κοινωνικού προϊόντος, τη διαμόρφωση θεσμών εργατικού ελέγχου. Στη βάση αυτών των νέων οικονομικών σχέσεων αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς οι παραγωγικές δυνάμεις, ο άνθρωπος και τα μέσα παραγωγής, οργανώνεται η παραγωγή και όλη η κοινωνία και επιτυγχάνεται έτσι η σοσιαλιστική συσσόρευση, ένα νέο επίπεδο κοινωνικής ευημερίας. Η κοινωνικοποίηση στο σοσιαλισμό, όπως και όλη η οργάνωση της οικονομίας και κοινωνίας, πραγματοποιείται μέσω του κράτους της εργατικής τάξης υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στηρίζεται στην κινητοποίηση των εργατικών μαζών στον εργατικό έλεγχο. Η όποια καθυστέρηση και πολύ περισσότερο η υποχώρηση στην ανάπτυξη των σοσιαλιστικών σχέσεων οδηγεί στην όξυνση της αντίφασης παραγωγικών δυνάμεων σχέσεων παραγωγής. Στη βάση αυτή, οι αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνικούς ανταγωνισμούς, να οξυνθεί η ταξική πάλη. Στο σοσιαλισμό υπάρχει αντικειμενική βάση που εμπεριέχει τη δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις κοινωνικές δυνάμεις να λειτουργήσουν ως δυνάμοι φορείς των εκμεταλλευτικών σχέσεων, όπως τελικά συνέβη στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Από μια περίοδο και μετά, το κόμμα έχασε σταδιακά τον επαναστατικό καθοδηγητικό του χαρακτήρα και έτσι έγινε δυνατό να κυριαρχήσουν οι αντεπαναστατικές δυνάμεις στο κόμμα και στην εξουσία. Χαρακτηρίζουμε τις εξελίξεις του 1989-1991 ως νίκη της αντεπανάστασης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αυτές οι εξελίξεις υποστηρίχθηκαν από όλη τη διεθνή αντίδραση, ότι η σοσιαλιστική οικοδόμηση, ιδιαίτερα στην περίοδο εξάλειψης των καπιταλιστικών σχέσεων και θεμελίωσης του σοσιαλισμού μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκεντρώνει όλα τα ιδεολογικά και πολιτικά πυρά του διεθνούς ιμπεριαλισμού. Η αντεπανάσταση στη Σοβιετική Ένωση δεν προήλθε από ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση, αλλά από τα μέσα και από τα πάνω, ως αποτέλεσμα της οπορτουνιστικής μετάλλαξης του Κομμουνιστικού Κόμματος και της αντίστοιχης πολιτικής κατεύθυνσης της Σοβιετικής εξουσίας. Προτεραιότητα έχουν οι εσωτερικοί παράγοντες, οι κοινωνικές οικονομικές συνθήκες που αναπαράγουν τον οπορτουνισμό στο έδαφος της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Δεν υποτιμάμε βεβαίως και τη μακρόχρονη επίδραση και την πολύμορφη παρέμβαση του ημεριαλισμού στην ανάπτυξη του οπορτουνισμού και στην εξέλιξή του σε αντεπαναστατική δύναμη. Επομένως, η επιστημονικότητα και η ταξικότητα της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι καθοριστική προϋπόθεση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Στο βαθμό που τα στοιχεία αυτά χάνονται, ανδρώνεται ο οπορτουνισμός, ο οποίος, αν δεν αντιμετωπιστεί,
εξελίσσεται σε αντεπαναστατική δύναμη. Το κόμμα μας έχει αναλάβει τις δικές του ευθύνες για τις λαθεμένες εκτιμήσεις μας και την θεωρητική ανεπάρκεια κατανόησης σε βάθος και έγκαιρα όλων αυτών των εξελίξεων. Η κριτική αντιμετώπιση της τάσης του ΚΚΕ απέναντι στη σοσιαλιστική οικοδόμηση δεν απαξιώνει σε καμιά περίπτωση το γεγονός ότι το κόμμα μας με συνείδηση του διεθνιστικού του χαρακτήρα σε όλη την πορεία του υπερασπίστηκε τη διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού στον 20ο αιώνα, ακόμα και με τη ζωή χιλιάδων μελών και στελεχών του. Ήταν και είναι συνειδητή επιλογή του κόμματός μας η μαχητική υπεράσπιση της προσφοράς του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα. Το ΚΚΕ δεν πέρασε με το πλευρό αυτών των δυνάμεων που προερχόμενες από το κομμουνιστικό κίνημα στο όνομα της κριτικής στη Σοβιετική Ένωση και στις υπόλοιπες χώρες οδηγήθηκαν στο μηδενισμό, στην άρνηση του σοσιαλιστικού χαρακτήρα τους, στην υιοθέτηση της προπαγάνδας του ιμπεριαλισμού, ούτε αναθεώρησε τη στάση υπεράσπισης παρά τις αδυναμίες της. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η τραγωδία που βιώνουν οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αλλά και οι λαοί όλου του κόσμου δεν έχουν προηγούμενο μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος το 1991 έως σήμερα που έχουμε 2022. Σε τίτλους δίνουμε αυτή την τραγωδία: «Στιγνή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», «Κατακτήσεις δεκαετιών της εργατικής τάξης των λαών πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων», «Εργασιακός μεσαίωνας», «Διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης», «Περιορισμός συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών», «Αύξηση της ανεργίας», «Οικονομικές κρίσεις», «Σειρά αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων», «Οξυμένο πρόβλημα στέγασης», «Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας», «Κίνδυνος ενεργειακής φτώχειας», «Ανατιμήσεις», «Πληθωρισμός», «Ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα», «Μεγάλη φορολογία», «Κακοποίηση των γυναικών», «Διεύρυνση της ανισοτιμίας ανδρών-γυναικών», «Έλλειψη προστασίας των παιδιών», «Διόγκωση των φαινομένων παιδικής κακοποίησης όπως την κυβωτό του τρόμου», «Έξαρση της μάστιγας των ναρκωτικών», «Έξαρση του ρατσισμού, του εθνικισμού, του φασισμού-ναζισμού», «Κρατική καταστολή και βία», «Υποκλοπές και παρακολουθήσεις από εγχώριες και ξένες μυστικές υπηρεσίες», «Διαφθορά», «Σκάνδαλα», «Όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών», «Αντιθέσεις», «Συγκρούσεις», «Ιμπεριαλιστικός πόλεμος», με πιο πρόσφατο αυτόν της Ουκρανίας, «Προσφυγιά», «Μετανάστευση», «Κίνδυνος πυρηνικής απειλής», «Καταστροφή του περιβάλλοντος», «Ένταση των καταστροφών από καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές», «Ενεργειακή φτώχεια», «Έλλειψη ρεύματος, ενέργειας», «Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης», «Πόλεμος για το νερό» και τόσα άλλα, αριθμός ατελείωτος προβλημάτων. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, βάρβαρος και αδυσόπιτος για τους λαούς και την νεολαία. Όσοι και όσες περίμεναν ή υπολόγιζαν βελτίωση της διεθνούς κατάστασης, νέα περίοδο ευημερίας για τους λαούς στις διάφορες χώρες του κόσμου και σε όλες τις υπήρους, διαψεύστηκαν ικτρά. Οι καπιταλιστές είχαν σχέδιο. Τα αστικά επιτελεία δούλευαν συστηματικά για την επαναφορά της βαρβαρότητας μέσα από την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο προπαγανδιστικός τους μηχανισμός παρέσυρε και αγνούς ανθρώπους που πίστευαν σε κάτι πιο όμορφο. Πολλοί και πολλές παρασύρθηκαν. «Είναι καιρός», τους λέμε, «να δουν τώρα πώς και ποιοι έσκαβαν το λάκκο των ανθρώπων του μόχθου, της προόδου, των κομμουνιστών, για να φτάσει η ανθρωπότητα
ξανά στις στιγμές της προϊστορίας της. Όλοι αυτοί, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης, που θυμόμαστε και τιμάμε φέτος, ίσως είναι καιρός να βγάλουν πλέον ουσιαστικά συμπεράσματα και με το χέρι στην καρδιά και το νου πιο καθαρό να ενταχθούν στη μεγάλη στρατιά της Παγκόσμιας Επανάστασης. Σας ευχαριστώ. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Ευχαριστώ.